κύριος Παπαθανάση μαζί μας από ένα άλλο πόστο. Σας καλωσορίζω, κύριε Παπαθανάση. Δεν έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε ως βουλευτής, τα λέγαμε ως πρόεδρος των φαρμακοποιών και ως βουλευτής. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Πρώτα απ' όλα παραμένουμε φαρμακοποιοί, έτσι άλλωστε. Έτσι, έτσι. Το φαρμακείο είναι λειτουργήμα, είναι η ζωή μας, είναι η εργασία μας και δεν μπορούμε να είστε αυτοί που εμπιστευόμαστε σε κάθε τι που μας συμβαίνει πρώτη και καλύτερη. Λοιπόν, έχει προβλήματα το σύστημα υγείας, έτσι τα γνωρίζετε πολύ καλά και εσείς επειδή προέρχεστε από το χώρο της υγείας. Πώς κρίνετε τις κινήσεις που προσπαθεί να κάνει ο κ. Χρυσοχοΐδης τώρα και το Υπουργείο Υγείας? Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε από το κομμάτι των φαρμάκων και των εμβολίων, μια και το βάλατε έτσι. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή. Πρώτα απ' όλα πάμε για μια καινούργια χρονιά. Πρέπει όλοι και πάλι αυτοί που έχουν ανάγκη, δηλαδή ο πληθυσμός ο οποίος είναι άνω των 60, οι άνθρωποι που έχουν υποκείμενα νοσήματα, οι κλειστοί πληθυσμοί, οι υγειονομικοί, τα παιδιά μας άνω των 6 μηνών, να εμβολιαστούν με το αντιγρυπτικό εμβόλιο. Αυτό θα καλύψει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις πιθανότητες την επόμενη μέρα να έχουμε πάλι μια έξαρση του COVID στη χώρα. Και επομένως είναι πολύ βασικό όλοι όσοι χρειάζονται και έχουν ανάγκη το αντιγρυπτικό εμβόλιο να το πραγματοποιήσουν. Όσον αφορά το κομμάτι του COVID, ήδη την Τετάρτη ψηφίζουμε στην Βουλή ένα νομοσχέδιο το οποίο κάνει όλη αυτή την προετοιμασία εν ώψη της περίοδου του χειμώνα, προκειμένου να είμαστε έτοιμοι και με το απαραίτητο προσωπικό, δίνοντας παρατάσεις σε νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και με όλα αυτά τα μέσα και τις προτεραιότητες που χρειάζονται, προκειμένου η χώρα μας να είναι κατοχυρωμένη. Μεθαύριο Τετάρτη, δηλαδή, κύριε Παπαθανάση, μεθαύριο Τετάρτη έχουμε την ψήφιση. Την Τετάρτη έχουμε την ψήφιση αυτού του νέου νομοσχεδίου. Θα ήθελα να αναφέρω δύο πραγματάκια πάνω σε αυτό το νέο νομοσχέδιο. Το ένα πολύ σημαντικό είναι ότι μπαίνει επιτέλους ενιαία λίστα χειρουργείων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι διασφαλίζεται ισότητα της μη διάκρισης μεταξύ των πολιτών. Ξέρετε πολύ καλά ότι σε πάρα πολλά νοσοκομεία, κυρίως πρώτης γραμμής στην Αθήνα, υπάρχουν μεγάλες λίστες για να πραγματοποιήσει κάποιος την απαραίτητη χειρουργική επέμβαση που έχει ανάγκη. Τώρα με αυτό θα γίνεται μια κεντρική διαχείριση. Δηλαδή θα γράφονται όλοι σε μία λίστα ενιαία. Και από εκεί και πέρα, με βάση αυτή τη λίστα, θα γίνεται κεντρική διαχείριση στο κομμάτι των χειρουργείων, όπως είπα και πάλι, ώστε να υπάρχει και η δυνατότητα όλου του πληθυσμού να μπορεί να πηγαίνει στο χειρουργείο σε μια κρατική δομή, αλλά και η ισότητα των πολιτών. Μάλιστα. Ένα άλλο πολύ σημαντικό, και το αναφέρω μιας και αναφερθήκατε και σε λήψη φαρμάκων, ξέρετε πολύ καλά ότι και ο Φαρμακευτικός Σύλλογος αλλά και οι φαρμακοποιοί εδώ και πάρα πολύ διάστημα προσπαθούμε να έχουμε όσο το δυνατόν μια καλύτερη λειτουργία, προκειμένου να μην υπάρχουν ελλείψεις στην αγορά. Τώρα έρχεται και το Υπουργείο και φτιάχνει ένα ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης φαρμάκων, δηλαδή ελέγχει το φάρμακο από τη στιγμή που εισάγεται στη χώρα μέχρι και τη στιγμή που δίνεται από τη φαρμακοποθήκη προς το φαρμακείο. Άρα με αυτόν τον τρόπο και με την ευθύνη και τη συνυπευθυνότητα όλων των κρίκων της αλυσίδας του φαρμάκου, πιστεύουμε ότι το επόμενο διάστημα θα είναι πολύ καλύτερο στη δυνατότητα να φτάνει το φάρμακο στον Έλληνα ασθενή, δηλαδή για εκεί που προορίζεται. Μακάρι. Ξέρετε ότι οι ελλείψεις είναι μειωμένες στο τελευταίο χρονικό διάστημα, διότι εδώ και 6-7 μήνες υπάρχει απαγόρευση σε πάνω από 200 φάρμακα, σημαντικά φάρμακα πρώτης γραμμής, στο εξωτερικό με βάση των παραλλήλων εξαγωγών που πραγματοποιούνταν. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή η αγορά ανασένει, είναι πολύ καλύτερη και υπάρχουν μικροπροβλήματα στη δυνατότητα του ασθενούς να λάβει το φάρμακό του. Μακάρι να λυθεί και αυτό το θέμα όσο το δυνατόν περισσότερο, γιατί τελείως να εκλείψει δεν το βλέπω και εφικτό. Περιμένουμε τώρα και το καινούργιο νομοσχέδιο. Ναι. Και ένα τελευταίο, είπατε και για τα καινοτόμα φάρμακα. Είναι πολύ σημαντικό. Στη χώρα μας οι ασθενείς απολαμβάνουν τις καλύτερες θεραπείες. Ήδη και ο Υπουργός κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Όλοι μας έχουμε τον ίδιο στόχο. Συνεργαζόμαστε προκειμένου και οι εταιρείες να είναι έτοιμες, αλλά το φάρμακο, το καινοτόμο να φτάνει στη χώρα μας. Και είναι ένα κομμάτι πάρα πολύ σημαντικό για όλους τους Έλληνες πολίτες. Μακάρι να πάνε όλα καλά όπως μας τα λέτε, κύριε Παπαθανάση. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά που σας είχαμε μαζί μας απόψε και με την ιδιότητα του βουλευτή και με την ιδιότητα του πρόεδρου των φαρμακοποιών. Να είστε καλά, κύριε Παπαθανάση. Σας ευχαριστώ καλή πολύ. Δύναμη ευχόμαστε.